Βλέπουμε αυτό εδώ το σωστό λάθος, μου λέει ότι οφείλεται αυτολογία. Αυτομάτως καταλαβαίνω ότι σε όλες τις εμφανίσεις του ΦΥ που θα ακολουθήσουν, ο ΦΥ θα είναι πάντα αληθής. Έτσι. Οπότε ο ΦΥ είναι πάντα αληθής, θα τον αντικαταστήσω όπου εμφανίζεται με την τιμή αλήθεια. Έτσι. Ο ΨΥ είναι αντίφαση, άρα λοιπόν όπου εμφανίζεται έχει την τιμή ψέμα. Ενώ ο ΧΗ είναι ικανοποιήσιμος, αυτό σημαίνει ότι ο ΧΗ είναι πότε αλήθεια, πότε ψέμα. Έτσι πρέπει να το χειριστούμε αυτό και να δοκιμάζουμε δύο τιμές για το ΧΗ. Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι σαν να έχω τρεις προτασιακές μεταβλητές, όπου η πρώτη είναι πάντα αλήθεια, η δεύτερη είναι πάντα ψέμα και η άλλη κανονικά τη δουλεύουμε, είναι πότε αληθής, πότε ψευδής. Πάμε στο πρώτο ερώτημα. Στο πρώτο ερώτημα μου λέει ότι ο τύπος not ψι or ψι είναι αντίφαση. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάντα ψευδής. Τώρα, παρατηρήστε ότι είναι στη γνωστή μορφή τύπου not φι or φι που ξέρουμε ότι είναι ταυτολογία. Άρα λοιπόν λάθος το ερώτημα αυτό. Είναι ταυτολογία και βεβαίως αυτό μπορείς να το εξακριβώσει και πέρα από τη γνωστή πληροφορία για τον τύπο φι or not φι που θα πρέπει να το βλέπουμε βέβαια. Έτσι. Επίσης έχουμε το χαρακτηριστικό ότι αν βάλουμε όπου ψι το ψευδές είναι not ψέμα, δηλαδή αλήθεια or ψέμα, το οποίο μας κάνει αλήθεια, έτσι. Στην πραγματικότητα αυτός ο τύπος λοιπόν είναι μία ταυτολογία. Πάμε στο ερώτημα 2. Στο ερώτημα 2 μου λέει ότι ο τύπος χ συνεπάγεται not ψι είναι ταυτολογία και εδώ πέρα το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε τις δύο τιμές για το χ. Οπότε έχω ότι αν το χ είναι αλήθεια, τότε ο τύπος αυτός είναι αλήθεια συνεπάγεται ψέμα. Άρα λοιπόν είναι ψευδής. Εδώ κατευθείαν μπορώ να σταματήσω και να πω ότι το ερώτημα είναι λάθος, γιατί βρήκαμε στο μία ένα συνδυασμό τιμών που ο τύπος βγαίνει ψευδής. Αντίθετα, αν ο Χ είναι ψευδής, τότε έχω ότι ο τύπος είναι ψέμα, συνεπάγεται ψέμα. Οπότε λοιπόν είναι αληθής. Στην πραγματικότητα αυτός εδώ ο τύπος είναι ένας ικανοποιήσιμος τύπος. Σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνει αληθής και σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνει ψευδής. Τώρα, στο τρίτο το ερώτημα, μου ρωτάει αν ο ψι ταυτολογικά συνεπάγεται τον τύπο χ. Εύκολο ερώτημα, ε. Έχω μία αντίφαση αριστερά από το σύμβολο της ταυτολογικής συνεπαγωγής. Ξέρω από τους εμπειρικούς κανόνες της ταυτολογικής συνεπαγωγής ότι αυτό ισχύει. Αντίφαση αριστερά, ταυτολογία δεξιά, αλλιώς πάμε με τον ορισμό. Και πάμε και στο 4 να θυμηθούμε λίγο τον ορισμό του συνεπούς συνόλου τύπων. Συνεπές σημαίνει ικανοποιήσιμο. Οπότε η ερώτηση είναι αν υπάρχει έστω μία αποτίμηση που να κάνει όλους τους τύπους του συνόλου τύπων αληθείς ταυτόχρονα. Βέβαια, εδώ πέρα οι τύποι έχουν συγκεκριμένα πλαίσιο, γιατί ξέρω ότι ο Φ είναι πάντα αλήθεια, ξέρω ότι ο Ψ είναι πάντα ψέμα και ξέρω ότι ο Χ είναι πότε αλήθεια, πότε ψέμα. Οπότε εδώ μπορώ να κάνω και τις αντικαταστάσεις. Ας πούμε, ο πρώτος τύπος είναι ψέμα, συνεπάγεται οτιδήποτε. Έτσι, άρα λοιπόν αυτός ο τύπος είναι πάντα αληθής, είναι μια ταυτολογία, δεν επηρεάζει την ικανοποιησιμότητα του συνόλου. Ο δεύτερος τύπος τώρα έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι μια συνεπαγωγή όπου στα δεξιά έχει μια ταυτολογία. Άρα λοιπόν και πάλι από τους εμπειρικούς κανόνες συνεπαγωγής έχω ότι και ο τύπος αυτός είναι αληθής. Έτσι, ως τώρα πάει καλά. Πάμε να δούμε και τον τρίτο τύπο. Ο τρίτος τύπος είναι μια συνεπαγωγή όπου στα αριστερά έχει μια ταυτολογία, πάντα αλήθεια. Στα δεξιά έχει μια αντίφαση, πάντα ψέμα. Αυτή η παράσταση συνολικά είναι ψευδής, είναι μια αντίφαση. Έτσι. Άρα λοιπόν το σύνολο τύπων αυτό δεν είναι ικανοποιήσιμο ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι ο τρίτος τύπος έτσι είναι αντίφαση, δεν θα αληθεύει ποτέ. Άρα λοιπόν λάθος το ερώτημα αυτό, το σύνολο τύπων το οποίο μελετήσαμε δεν είναι ικανοποιήσιμο.